Μας είπατε ότι στο διάστημα αυτό της διαπραγμάτευσης η Ελλάδα δεν θα δανειστεί εκ νέου. Στο ίδιο αυτό διάστημα η Ελλάδα θα ξεπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες δανειακές υποχρεώσεις. Και όσον αφορά τα φορολογικά, εξαγγείλατε χθες επαναφορά φορολογική του ορίου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ με παράλληλη αναπροσαρμογή προς τα κάτω των αντικειμενικών αξιών. Δεν θυμάμαι όμως να ακούσαμε κάτι για τους φορολογικούς συντελεστές σε ό,τι αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνω για το θέμα των επιχειρήσεων που εδώ και χρόνια ζητάνε το 15%. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, εμείς θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση προκειμένου να γίνει βιώσιμο, κοινωνικά βιώσιμο το χρέος. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στη σύγχρονη οικονομική ιστορία μιας χώρας με χρέος δύο φορές το ΑΕΠ της, δημόσιο χρέος δύο φορές το ΑΕΠ της, ιδιωτικό χρέος μία φορά το ΑΕΠ της και υποχρέωση να πληρώνει 10 δις κατέτος σε τόκους, 4,5% του ΑΕΠ πλεόνασμα για να ξεχρεώνει δηλαδή τους τόκους, να μπορεί να βγει, να είναι βιώσιμη, να βγει στην ανάπτυξη, να ορθοποδήσει. Άρα λοιπόν αυτό που με ρωτάτε είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Αυτό καθ' αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Και αν θέλετε αυτά είναι και τα δικά μας όπλα στη διαπραγμάτευση. Οι κόκκινες γραμμές μας. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Και αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά και άλλες χώρες. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία. Το ξέρετε ότι η Ιταλία υποχρεούται από το Σύμφωνο Σταθερότητας, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, να δίνει 5% πλεόνασμα ετησίως για την αποπληρωμή, διότι πρέπει, σύμφωνα με αυτό το παράλογο, τον κορσέ, το στενό, τον ζουρλομανδία που λέω εγώ όταν βρίσκομαι εκτός, να απομειώνει κατέτος το 1/20 του χρέους για να φτάσει στα δεδομένα που ορίζει η συνθήκη του Μάστριχτ. 5% πλεόνασμα για το χρέος και το είχαν αυτό προϋπολογίσει στην Ιταλία με δεδομένο ότι θα είχαν φέτος πληθωρισμό 1,1%. Με μείον 0,9 όμως, με αποπληθωρισμό που είναι η πραγματική τιμή σήμερα, δεν αρκεί το 5, πρέπει να έχουν 7% πλεόνασμα. Λοιπόν, ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν τετραγωνίζεται ο κύκλος. Αν έχει ανακαλύψει κάποιος πώς τετραγωνίζεται ο κύκλος, θα μας το πει. Δεν βγαίνουν αυτά τα μεγέθη. Η ευρωπαϊκή περιφέρεια δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μία λογική εξαήλωσης και λαιλασίας. Αυτή τη φωνή σε όλη την Ευρώπη διακηρύσουμε, αυτή η φωνή βρίσκει ακροατήριο και βρίσκουμε συμμαχίες. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε πολύ περισσότερα από όσοι κάποιοι νομίζουν σε αυτή την ισχυρή διαπραγμάτευση, μια προϋπόθεση. Να έχουμε την ισχυρή στήριξη του λαού μας. Γι' αυτό μοιράσαμε και ευθύνες θες. Πράγματι, με 26% ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην τα καταφέρει. Και αν είναι πρώτο κόμμα. Χρειάζεται συμπόρευση δυνάμεων, είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συμπόρευση, αλλά και μεγάλη πλειοψηφία και κοινωνική συνένευση σε αυτό το σχέδιο. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας αφορά τους συντελεστές φορολογικούς στις επιχειρήσεις. Για τα νοικοκυριά μίλησα επαρκώς χθες. Και για τα φυσικά πρόσωπα. Για τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, εμείς χθες παρουσιάσαμε μια σειρά από ρυθμίσεις που μπορεί να δώσουν μια πνοή και προοπτική στις επιχειρήσεις. Μια δυνατότητα ανακούφισης, ανάσας και επιβίωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχουμε όλη πλήρη εικόνα του τι γίνεται γύρω μας. Βεβαιώνονται χρέη και πρόστιμα και κυρώσεις για ένα χρέος το οποίο είναι και αμφίβολο αν είναι πλασματικό, για μια παράβαση η οποία είναι και αμφίβολο αν είναι πλασματική ή πραγματική, κυρώσεις 8 φορές πάνω, 10 φορές πάνω και δεν έχουν τη δυνατότητα επιχειρήσεις, κλείνουνε. Άρα γι' αυτό εμείς χθες είπαμε 84 δόσεις, ρυθμίσεις, να δούμε ποιες από αυτές τις κυρώσεις είναι πραγματικές, ποιες δεν είναι πραγματικές και είπαμε και κάτι πολύ
έτσι αν θέλετε, ρυψοκίνδυνο, δεν το πιάσε κανένα σας, ότι από αυτά τα 68 δις, εμείς τα 20 θα υπολογίσουμε ως πραγματικά. Και θα πάμε σε ρυθμίσεις 7 ετίας, 84 δόσεις. Για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές, να παράξουν και να εισπράξει και το κράτος. Όταν όμως μια επιχείρηση έχει κέρδος, μην σας συμφωνούμε να φορολογείται με 15%. Το σημερινό ύψος είναι ένα ύψος λογικό. Όταν κάποιος έχει κέρδος πρέπει να φορολογείται. Εμείς δεν είμαστε με τη λογική ότι η φορολογία είναι κάτι το οποίο είναι περιττό. Η υπερφορολόγηση είναι και η λέλαπα η φορολογική είναι αθλειότητα. Το κέρδος πρέπει να φορολογείται. Αν δεν φορολογείται το κέρδος, δεν θα μπορεί να έχει έσοδα το δημόσιο ταμείο και άρα δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια υγεία, δεν μπορούμε να έχουμε νοσοκομεία, δεν μπορούμε να έχουμε σχολεία. Σε όλη την Ευρώπη η συζήτηση και η αντίστοιξη και σε όλο τον κόσμο, στις ΗΠΑ, ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, είναι ακριβώς αυτή. Η αριστερά λέει δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Ο πλούτος και το κέρδος να φορολογείται οι μικροί και οι μεσαίοι ανάλογα με αυτά που μπορούν να δώσουν. Και να μην υπερφορολογούνται αυτοί, οι μικροί και οι μεσαίοι. Για να έχει το κράτος έσοδα για να τα διανύμει για τη στήριξη, την κοινωνική προστασία, για να υπάρχει κοινωνικό κράτος που δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει, σε αντίθεση με χώρες της Ευρώπης που με τα πολεμικά έχουν φτιάξει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.